Χρήστο, μ' ακούς? Εδώ είμαι, σ' ακούω. Ξεκινάω, όπως είπαμε. Έγινε, φύγε. Μέχρι το πρώτο κρυσφύγητο. Μετά χωριστήκαν σε 3-4 αυτοκίνητα. Μέτρησα γύρω στα 7 άτομα. Φύγαν όλοι. Νομίζω ότι ο ένας πρέπει να έχει μείνει πίσω. Καλύτερα να καλέσουμε την αστυνομία, Στεφανέ. Σιγά, μην περιμένω την αστυνομία, Χρήστο. Εγώ θέλω να μάθω ποιος κρύβεται από πίσω. Κατάλαβες. Πάμε τώρα. Παιδιά, δεν μπαίνω στη φυλακή. Το ξέρεις αυτό, έτσι. Δεν το πειράξαμε το μωρό, ρε φίλε. Απευθείαν μπαίνω. Καλά, αν το έχεις πειράξει, δεν θα μιλάγαμε τώρα. Έχεις μια ευκαιρία να την γλιτώσεις. Αν μου πεις ποιοι κάναν την απαγωγή. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Λέγε, γιατί η επόμενη θα έρθει στο κεφάλι, λέγε. Ποιος είπες? Αυτό άκουσα, ρε φίλε. Ότι την απαγωγή την οργάνωσε κάποιος Στέφανος Καρτάλης. Και να με σκοτώσεις. Δεν έχω να σου πω κάτι άλλο. Μίλα, ρε. Δεν τον έχω δει ποτέ μου. Δεν έχουμε συναντηθεί. Χρήστο, πετά τον έξω. Το καθήκη. Πίσω το χειρό. Χρήστο, στο Θεό. Έξω. Ήταν αυτό που έλεγε, Στέφανε. Κοίτα, δεν κατάλαβες. Δώσταν το όνομά μου, την έχω στήσει. Άρα, όποιο και να πιάσουν, τα ίδια θα λέει. Κι άντε να τους πείσω τώρα ότι δεν είμαι εγώ πίσω από αυτό. Μου την έχω στήσει κανονικότατα, φίλε. Ακόμα κι αν υποθέσουμε ότι η αστυνομία πιάσε 2-3 από αυτούς, αυτοί θα λένε το ίδιο όνομα. Κι εγώ αυτούς θα πιστεύω. Έφυγε το καθήκη. Τώρα πρέπει να αποδείξω ότι δεν κρύβομαι εγώ πίσω από αυτό περισσότερο από κάθε άλλη φορά.